να καλωσορίσουμε στο στούντιο τον πρόεδρο της Δημιουργίας Ξανά, τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Καλησπέρα σας, κύριε Τζίμερε. Καλησπέρα. Και ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ για να σχολιάσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Είναι και κάμποσα, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τις τουρκικές προκλήσεις. Ένα σχόλιο να μου κάνετε και να μου πείτε αν εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι υπάρχει μια κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, μιας και πολλοί κάνουν λόγο για υποτίμηση του γεγονότος των δύο στρατιωτικών εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και ευρύτερα μια υποτίμηση των γεγονότων που έρχονται από την τουρκική πλευρά. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει υποτιμήσει γενικώς την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο Ερντογάν βρήκε ένα παράθυρο ευκαιρίας, ξέροντας ότι στην Ελλάδα είναι μια κυβέρνηση ανυπόληπτη, η οποία πουθενά στον κόσμο δεν εκτιμάται, με μια χώρα χρεοκοπημένη, με την πλάτη στον τοίχο και με μια ανάλογη κατάσταση στις ένοπλες δυνάμεις. Και προσπαθεί με την κλιμάκωση αυτής της έντασης να σύρει τη χώρα σε διαπραγμάτευση πακέτο για Θράκη, Αιγαίο και ΑΟΖ. Και φοβάμαι ότι και αυτή η κυβέρνηση θα καταρρεύσει, πολύ φοβάμαι δηλαδή, όπως η Χούντα του Ιωαννίδη, με μια εθνική τραγωδία. Μολονότι εύχομαι ολόψυχα να διαψευστώ. Α, λέτε δηλαδή ότι επίκειται μια εθνική τραγωδία με τους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά? Επίκειται αυτό που επίκειται κάθε φορά όταν σε έναν επικίνδυνο δρόμο με ένα ψιλοχαλασμένο αυτοκίνητο βάζεις ένα παιδί 5 ετών στο τιμόνι. Δηλαδή είναι νομοτελειακή εξέλιξη. Κάποια στιγμή όταν θα βγουν στην επιφάνεια, θα αποχαρακτηριστούν έγγραφα της Διεθνούς Διπλωματίας ή του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών, θα διαβάσουμε ανάλογες περιγραφές για τον Τσίπρα, όπως διαβάζουμε τώρα για τον Μακάριο ή για τον Γιώργο Παπανδρέου. Μέχρι στιγμής τι θεωρείτε άστοχο ή λάθος στρατηγικά από την πλευρά της Ελλάδος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων? Την έλλειψη στρατηγικής. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει ένα σχέδιο στρατηγικό. Ας πούμε η πρόσκληση στον Ερντογάν πριν από λίγο καιρό, σε τι αποσκοπούσε? Οι μαγκές του καμένου σε κάτι το οποίο ήταν μην το αγγίζεται, όντως εκείνη η περιοχή ήταν γκρίζα. Εσείς εκτιμάτε ότι η τουρκική κυβέρνηση θα επιχειρήσει να κάνει κάποιο είδους ανταλλαγή με τους 8 ή κάποιο άλλο? Δεν νομίζω ότι είναι ο στόχος της οι 8. Ο στόχος της είναι ευρύτερος. Είναι βαθύτερος. Με όπλο δηλαδή, με μοχλό πίεση τους δύο στρατιωτικούς? Όχι. Όχι. Με την κλιμάκωση της έντασης. Με το επεισόδιο που έγινε με τη φρεγάτα, με τους στρατιωτικούς, με όλα αυτά που θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι κάποια από αυτά που γίνονται. Δεν είναι κάποια από αυτά που γίνονται. Η εκτίμησή σας είναι πάντως ότι είναι ένα τυχαίο γεγονός, δηλαδή ότι οι δύο στρατιωτικοί πέρασαν κατά λάθος τα σύνορα ή ότι τους την είχαν στημένη, όπως λέμε, απλά? Δηλαδή ήταν ένα σχέδιο της Τουρκίας να εκμεταλλευτούν, γιατί έχουμε ακούσει αρκετές φορές ότι και Τούρκοι έχουν περάσει τα σύνορα, έχουν βρεθεί στην Ελλάδα και Έλληνες για λίγα μέτρα. Δεν υπήρξε τέτοιου είδους εμπλοκή. Εσύ εκτιμάτε ότι είναι κάποιο είδους σχέδιο της Τουρκίας? Δεν μπορώ να σχολιάσω αυτά που δεν ξέρω. Σχολιάζω όμως αυτά που ξέρω. Δηλαδή, όταν τέτοια γεγονότα είναι συνήθη, αλλά αυτό μολονό ότι είναι σαν ένα από τα προηγούμενα, αποκτάει αυτές τις διαστάσεις. Και όταν το Γενικό Επιτελείο Στρατού βγάζει μια ανακοίνωση που στην πραγματικότητα είναι αναπαραγωγή των τουρκικών ειδήσεων με την προσθήκη του ρήματος φέρεται να έκαναν εκείνο, πάει να πει ότι εμείς τρέχουμε από πίσω από τις εξελίξεις. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε το ΓΕΣ ή το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης να βγάλει μια ανακοίνωση η οποία να δίνει την ελληνική εκδοχή των γεγονότων. Πολύ φοβάμαι λοιπόν ότι έκαναν αυτόν τον συμβιβασμό, γιατί η ελληνική εκδοχή των γεγονότων θα ήταν χειρότερη αν έβγαινε στην Ελλάδα. Πέρασαν σε τουρκικό έδαφος, δεν θα έπρεπε όταν γίνονται, ας πούμε, παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Ναι. Λέει η Ελλάδα ότι τουρκικά αεροπλάνα παραβίασαν τον χώρο. Μπορεί να είναι και προβοκάτσια της Τουρκίας στο συγκεκριμένο περιστατικό. Και τους αναχαιτήσαμε. Εσείς λέτε μπορεί να μην πατήσαν καν σε τουρκικό έδαφος και να είναι προβοκάτσια? Φυσικά μπορεί να είναι. Φυσικά μπορεί να έγινε μια καταδρομική, ας πούμε, επιδρομή και να τους συνέλαβαν. Το θεωρείτε πιθανότερο λοιπόν και ως εκ τούτου θα έπρεπε και η ελληνική πλευρά να είναι έτσι περισσότερο να μένει στη θέση ότι οι Έλληνες στρατιωτικοί δεν πέρασαν ουδέποτε σε τουρκικό έδαφος? Θα έπρεπε να έχει μια θέση. Δεν θα έπρεπε να αναπαράγει την τουρκική θέση με το φέρετε. Διότι αν περιγράψουμε εμείς το γεγονός, τι συνέβη? Υπήρχαν δύο περίπολοι που η κάθε μία
νόμιζε ότι ήταν στο δικό της έδαφος, έτσι δεν είναι. Ναι. Δηλαδή και οι Έλληνες νόμιζαν πάντως ότι. Αυτό παραδέχτηκαν ήταν... με τις μαρτυρίες που κατέθεσαν και οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, είπαν ότι από... έχασαν την προσανατολισμό. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα. Δεν ακούσαμε τι είπανε. Δεν ακούσαν. Δεν ακούσαμε δηλαδή. Δεν υπήρξε ανακοίνωση επίσημη της ελληνικής πλευράς, η οποία να αποδίδει την άποψη την ελληνική. Μέχρι σήμερα συζητάμε με υποθετικά σενάρια, πάνω σε σενάρια που ο καθένας λέει από ό,τι άκουσε, ό,τι του είπανε. Επειδή ακριβώς η Ελλάδα δεν έχει να παρουσιάσει ένα επίσημο σενάριο. Λοιπόν, και αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό είναι δείγμα υποχωρητικότητας, δείγμα loser. Αυτό θα το εκμεταλλευτεί ο Ερντογάν. Ο οποίος αισθάνεται πανίσχυρος σε σχέση με την Ελλάδα. Δεν έχει μια οικονομία, είναι στο G20 και εμείς είμαστε χρεοκοπημένοι και με το χέρι στη ζητιανιά. Και αν δεν εκμεταλλευτεί τώρα αυτή την ευκαιρία, πότε θα την εκμεταλλευτεί. Δηλαδή, οποιοδήποτε να ήταν στη θέση του Ερντογάν, αυτό θα έκανε. Το θέμα είναι. Τι κάνουν αυτοί που είναι στη θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Αντίστοιχη το πάθει ενδεχομένως και να μας διακατέχει στο θέμα με το Σκοπιανό. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως να δούμε και εκεί μια ήττα από την πλευρά μας, από την πλευρά της κυβέρνησης, λόγω των χειρισμών που αναπτύσσει στο συγκεκριμένο μέτωπο. Λόγω της ιδεοληψίας τους και λόγω του ότι δεν έχουν καθόλου αίσθηση του τι χάνω και τι κερδίζω όταν μπαίνω σε μια διαπραγμάτευση και πώς γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις. Θέση δική σας ποια είναι? Ότι το Σκοπιανό από την αρχή τοποθετήθηκε σε λάθος βάση. Δηλαδή αποκλείεται να υπάρχει μια ονομασία έργα όμνες εναντί όλων, την οποία να αποδεχτούν οι Σκοπιανοί, οι οποίοι λένε δεν θέλουν να αλλάξω όνομα. Εμείς είχαμε προτείνει τη διπλή ονομασία. Διπλή ονομασία όμως, οι Σκοπιανοί να ονομάζονται όπως θέλουν, Μακεδονία, Μακεδονία. Αλλά όλοι οι άλλοι, κράτη και οργανισμοί, να τους ονομάζουν με ένα όνομα που να μην περιέχει τον όρο Μακεδονία. Αυτό όμως δεν γίνεται. Αυτό όμως δεν γίνεται. Όχι τόσο, και εμείς Έλληνες ονομαζόμαστε, αλλά μόνο εμείς. Κανένας δεν μας λέει Έλληνες. Και τους Φιλανδούς τους λέμε, αλλά αυτοί αυτοαποκαλούνται Σουόμοι. Για κάποιους να εγείρει ανησυχία διεκδίκησης της δικής μας εδαφικής ακεραιότητας, της δικής μας κυριαρχίας, ακριβώς επειδή θα μπορούν να αυτοαποκαλούνται Μακεδόνες. Προσέξτε, δεν το φοβάται αυτό. Καθόλου, διότι. Κάποιοι δηλαδή, ήδη καθόλου, με διότι αν, αυτοί ούτως ή άλλως ταυτίζουν την έννοια του ονόματος με τη διεκδίκηση εδαφικής κυριαρχίας. Κοιτάξτε, το τι κάνουν αυτοί είναι σύνθετο και αφορά την παιδεία τους, αφορά την κουλτούρα που δημιουργήθηκε του αλυτρωτισμού εδώ και κάποιες γενιές. Και αυτό δεν φεύγει από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, θα θέλαμε να δούμε δείγματα της άλλης πλευράς, όχι κατεβάζοντας μια ταμπέλα, αλλά αλλάζοντας τα σχολικά βιβλία και δημιουργώντας μια γενιά ακόμα, τουλάχιστον, η οποία θα ήξερε ότι μια χώρα με σλάβικη παράδοση, σλάβικη γλώσσα και σλάβικη κουλτούρα δεν μπορεί να είναι απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ακόμα κι αν κάποιοι από αυτούς μπορεί να έχουν DNA κατευθείαν των στρατιωτών. Του γεωγραφικού προσδιορισμού. Έχετε κάποια προτίμηση, Άνω Μακεδονία, Βόρεια Μακεδονία? Όχι, Νέα Μακεδονία. Δεν είμαι υπέρ του γεωγραφικού. Είπατε για διπλό όνομα. Διπλό όνομα. Αυτοί ας ονομάζονται Μακεδονία σκέτο, δεν μπορείς να το αλλάξεις. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Μόνο με πόλεμο αλλάζει αυτό. Πώς τους αποκαλούν, αυτό εννοώ. Νότια Σερβία, ας πούμε. Νότια Σερβία. Γιατί να τρέξουν να βρουν όνομα 2.000 χρόνια πριν και όχι μερικούς αιώνες πριν, όταν ο Στέφανος Δουσάν, ας πούμε, στα Σκόπια ανακήρυξε τον εαυτό του αυτοκράτορα των Σέρβων και των Ελλήνων. Έχουμε και ένα Μάρτιο Νίμιτς που έκανε συγκεκριμένες προτάσεις, όμως και από αυτόν κινούμαστε, φαντάζομαι. Κοιτάξτε να δείτε. Και το πιθανότερο, συγγνώμη, είναι διπλο... ότι ούτε τα Σκόπια ικανοποιούμε. Θα ικανοποιούσε μια τέτοια λύση. Αυτό είναι το πιθανότερο, έτσι. Ναι, ναι. Γι' αυτό και ο Μάρτιο Νίμιτς πρότεινε πάρα πολύ. Αλλά εμείς σε αυτή τη φάση δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε, ενώ αντιθέτως έχουμε να χάσουμε πολλά και σε. Να μείνει καλύτερα ανοιχτό το και θέμα. Σε εμπορικό επίπεδο. Να μείνει ανοιχτό, αλλά πώς να συνεχιστεί. Δηλαδή, διπλωματία. Δεν κάνεις διαπραγματευόμενος μερικές ώρες. Η διπλωματία θέλει βάθος χρόνου. Ήθελε δηλαδή μια χώρα η οποία να έχει στόχο, να έχει κινητοποιήσει υπέρ αυτής το διεθνές λόμπινγκ, τον απόδημο ελληνισμό απανταχού της γης, να είχε δώσει χρήματα σε αυτή την ιστορία, μυστικά κονδύλια, να είχε κάνει καμπάνιες στην Ευρώπη, στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, παντού όπου υπάρχουν κέντρα λήψης αποφάσεων και με στόχο, ας πούμε, δεκαετίας, να πει ότι θα καταλήξουν σε αυτό το συμπέρασμα. Άρα το χάσαμε το πρέπει να γίνει πριν καν μπουν στη διαδικασία, στο πιανή να αυτοποκαλούνται Μακεδόνες. Βεβαίως το χάσαμε και το χάσαμε πολύ νωρίς, όταν θεωρούσαμε το θέμα ανύπαρκτο. Από τη στιγμή που ο Τίτος, χαϊδεμένο παιδί της Δύσης τότε, γιατί τα είχε σπάσει με τον Στάλιν, ονόμασε αυτό το κρατήδιο ως επαρχία, βεβαίως, ως ένα ομόσπονδο κρατήδιο, το ονόμασε
Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μάλιστα. Και εμείς απλώς χαζεύαμε. Η στάση της Νέας Δημοκρατίας πώς την κρίνετε στο συγκεκριμένο θέμα? Θεωρείτε ότι σωστά έκανε μία αναδίπλωση και δεν στηρίζει πλέον τη θέση του Βουκουρεστίου του 2008 που κάνει λόγο για σύνθετη ονομασία? Ορθά τώρα κάνει λόγο για μη χρήση καθόλου του όρου Μακεδονία? Έστω και μέσα δεν έχει κάνει, κάνει αναδίπλωση για ψηφοθερικούς λόγους, και αυτό είναι ό,τι χειρότερο για ένα κόμμα που διεκδικεί εξουσία. Γιατί ναι, μεν να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ, να φύγει αυτό το σύμφυρμα αλλοπρόσαλων ανθρώπων, αλλά αυτός που θα έρθει θα πρέπει να σας επίσης ότι έχει μία άποψη, μία στρατηγική, την οποία υποστηρίζει και ακολουθεί. Εγώ σας είπα ότι από την πρώτη στιγμή είναι αδύνατο να υπάρξει μία ονομασία έναντι όλων, δηλαδή λέμε ένα πράγμα αντιφατικό, να υπάρξει ονομασία έναντι όλων, η οποία να γίνει αποδεκτή και από τους μεν και από τους δε. Δεν γίνεται αυτό. Εκτιμάται ότι ο Πρωθυπουργός θα επιδιώξει μία λύση, μία συμφωνία, ή θα το αποφύγει? Γιατί βλέπουμε ότι έχασε και τα στηρίγματά του πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, εάν ευελπιστούσε. Ο Πάνος Καμένος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει όνομα που περιέχει τον όρο Μακεδονία. Βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενδεχομένως της Δημοκρατικής Συμπαράταξης ή ανεξάρτητοι βουλευτές, που πιθανότατα θα μπορούσαν να στηρίξουν μια τέτοια συμφωνία, μετά και την υπόθεση της Νοβάρτης, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να υπάρχει συνένεση στο ζήτημα αυτό. Τι θα κάνει, πιστεύετε, ο Πρωθυπουργός? Η εκτίμησή σας, λέει, αν θα επιδιώξει μια συμφωνία ή θα το αφήσει να παγώσει και θα ρίξει την ευθύνη προφανώς στην αντιπολίτευση? Νομίζω ότι θα επιχειρήσει μια ηρωική έξοδο, διότι δεν είχε στο μυαλό του τίποτε πέρα από αυτά που του ψιθυρίζει ο ένας ή ο άλλος. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό το σύμφυρμα αλλοπρόσαλων ανθρώπων, ιδεολογικών, ιδεολειπτικών χαβαλέδων, έχει ως κριτήριο το πώς θα μείνουμε μερικές μέρες ακόμα στην εξουσία, πώς θα εισπράξουμε και τον τελευταίο μισθό. Και διάφορα άλλα πράγματα, τέλος πάντων, να τα κάνουμε. Σύρθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν τη συμφωνία, διότι, και κλείνω το θέμα, διότι όταν ως κόμμα προεκλογικά είχε πει ότι εμάς δεν μας πειράζει να λέγονται Μακεδονία, διότι είμαστε διεθνιστές, προλετάρια, αδέλφια μας, εχθρός μας είναι ο καπιταλισμός και η αστική τάξη, ο άλλος ξέρει ότι έχει υιοθετήσει την πιο προωθημένη άποψή του. Άρα με τι διαπραγματευτικά ατού θα πας και τι κόντρα θα βάλεις δηλαδή στις όποιες διεκδικήσεις? Επομένως, εσύρθε ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την συμφωνία και τώρα θα προσπαθήσει να βρει έναν εύσημο τρόπο για να απομακρυνθεί. Για να δούμε λίγο τι γίνεται και στο μέτωπο της οικονομίας, κύριε Τζίμερε, γιατί φαίνεται ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να βγούμε από τα μνημόνια και την πάρα πολύ στενή επιτήρηση τον Αύγουστο του 2018. Έχει ξεσπάσει και μια κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και του Κεντρικού Τραπεζίτη για το αν είναι απαραίτητη πιστοληπτική γραμμή στήριξης ή όχι. Θέλω να μου πείτε εσείς ποια είναι η δική σας εικόνα και η δική σας εκτίμηση για το αν βγαίνουμε από το ξέφωτο της ανάκαμψης, αν χρειάζεται πιστοληπτική γραμμή στήριξης και αν, εν πάση περιπτώσει, έχουμε δημιουργήσει κάποιες μικρές προϋποθέσεις για να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στις αγορές. Η άποψή μου είναι ότι τώρα μπαίνουμε στην κρίση. Στην πραγματική κρίση τώρα μπαίνουμε. Διότι μακροοικονομικά μιλάμε και θα πάρουμε και τα μικροοικονομικά στη συνέχεια. Ναι. Διότι αυτό που ήταν μέχρι τώρα, αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα, ήταν φτηνά δάνεια από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, φτηνά δάνεια, και ένα κύρος που το πήραμε εξ αντανακλάσεως από τους εταίρους. Δηλαδή οι αγορές ξέραν, και όταν βγήκε ο Σαμαράς στις αγορές και τώρα που βγήκε αυτή η κυβέρνηση, ξέραν ότι ακόμα είμαστε στην αγκαλιά και στη θερμοκοιτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παίρνοντας φθηνά δάνεια, η χώρα γλίτωνε από τόκους κάθε χρόνο 8 δις. Δεν είναι λίγο, είναι περίπου το 4% του ΑΕΠ. Να. Υποκαταστήσαμε τα δάνεια που παίρναμε περήφανα από τις αγορές τότε με επιτόκιο 7%, 6%, μπαίνοντας στην κρίση με επιτόκιο μεσοσταθμικό 5,1%. Και τώρα το επιτόκιο μας, το μεσοσταθμικό, είναι μεταξύ 1,5% και 1,8%. Είναι πολύ λιγότερο. Γιατί στην πραγματικότητα τι έκανε ο ESM? Το ευρωομόλογο που λέγανε μας το έδινε από την πίσω πόρτα. Δανειζόταν για μας με επιτόκια πολύ χαμηλά, έχει δανειστεί μέχρι και με 0,39% και εμείς είχαμε πρόσβαση σε φθηνό χρήμα. Τώρα δεν θα έχουμε. Που σημαίνει ότι προοδευτικά θα υποκαθιστούμε το χρέος, μέρος του χρέους, με ακριβό χρέος. Αν βγούμε κατευθείαν, αυτό που λέμε καθαρή έξοδο στις αγορές χωρίς την πιστοληπτική γραμμή στήριξης, σε κάθε περίπτωση θα είναι το κόστος χρήματος για μας μεγάλο. Βεβαίως, και το κόστος χρήματος των τραπεζών επίσης. Θα επιβαρυνθούν οι τράπεζες με περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ. Τι κρίνετε εσείς, την πιστοληπτική γραμμή στήριξης ή την καθαρή έξοδο στις αγορές? Γιατί το μεν ενδεχομένως να έχει πιο φθηνό χρήμα αλλά να έχει περισσότερη επιτήρηση, το δεν να έχει λιγότερη επιτήρηση και λίγο παραπάνω χρήμα. Εσείς τι προκρίνετε? Η καθαρή έξοδο στις αγορές έχει τον κίνδυνο που είπε και ο σύντροφος Χουλιαράκης, αν το θυμάστε,
θυμάστε, να ξαναγυρίσουμε στις παλιές μας συνήθειες. Τι θα πει αυτό? Η κυβέρνηση του 18 και του 19. Ναι. Θα πει, έχω αυτές τις ανάγκες. Να δώσουμε ένα κοινωνικό μέρισμα, να αυξήσω λίγο μισθούς σε δημοσίους υπαλλήλους, ξέρω εγώ, στρατιωτικούς, δικαστικούς κτλ. Πώς θα το κάνω αυτό? Δεν εκδίδω ένα δεκαετές ομόλογο. Διότι έχουμε 19 μέχρι το 29 ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Ό,τι κάναμε τη δεκαετία 2000-2010. Άρα εσείς λέτε ότι θα παραστρατήσουμε ακόμα και μετά απολύτως, την έξοδο από τα μνημόνια. Απολύτως. Απολύτως. Δηλαδή οι κυβερνήσεις θα πούν ένα ομόλογο ακόμα, δεκαετές, με επιτόκιο 5%, που σημαίνει ότι όταν έρθει η ώρα να το ξεπληρώσεις, θα δώσεις το μισό κεφάλαιο στον τόκο. Δηλαδή τα 10 δις που θα πάρουμε, ας πούμε, θα πρέπει σε 10 χρόνια να τα επιστρέψουμε ως 15 δις. Άρα λέτε λοιπόν ότι μετά οι κυβερνήσεις ή εκάστοτε κυβερνήσεις θα προβούν σε έτσι μονομοποιήσεις υπαλλήλων στο δημόσιο, προσλήψεις, επιδόματα. Μα και τώρα το κάνουν. Απλώς τότε θα το κάνουν ανεξέλεγκτα. Και, επίσης, συγγνώμη, ναι, για ποιο λόγο κάθε φορά λέμε τα προαπαιτούμενα και τα προαπαιτούμενα? Δεν είναι καινούργια προαπαιτούμενα. Όλα αυτά, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, ας πούμε, κλείσιμο του θέματος των κόκκινων δανείων, όλα αυτά ήταν απαιτούμενα του πρώτου μνημονίου. Επιτρέψτε μου. Αλλά ούτε ο Σαμαράς, ούτε ο Τσίπρας τα έκαναν. Γι' αυτό φτάνουμε στο σημείο. Το κλείσιμο των κόκκινων δανείων είναι ένα προαπαιτούμενο, όπως λέτε κι εσείς, και φαίνεται ότι ήταν και προαπαιτούμενο της τρίτης αξιολόγησης και να επεκταθούν και να υπάρξει μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη. Αυτό όμως έχει ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος και το γνωρίζετε. Βλέπουμε και σήμερα υπήρξαν πάρα πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, αντιδράσεις και την ίδια ώρα τραυματισμοί ανθρώπων που διαμαρτύρονταν έξω από συμβολογραφείο ακριβώς για τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Και θέλω να μου πείτε ποια είναι η δική σας θέση. Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης απελευθέρωση ηλεκτρονικών πληστηριασμών? Θα πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός μεταξύ αυτών οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, τις οφειλές τους, είτε στην τράπεζα είτε στο δημόσιο, έναντι αυτών οι οποίοι έχουν αλλά δεν πληρώνουν? Θεωρείτε ότι θα πρέπει και σόν οι τράπεζες να διασωθούν με κάθε κόστος, άρα σε βάρος του ελληνικού λαού? Ποια είναι η θέση σας? Ναι, ξέρετε. Όταν η πραγματικότητα είναι δυσάρεστη, δεν κατασκευάζεις μια άλλη πραγματικότητα. Mm-hmm. Απλώς βλέπεις τις δύο επιλογές. Οι επιλογές που έχουμε είναι το πάγωμα αυτού του θέματος, το πάγωμα, διότι δεν λύθηκε. Δηλαδή η προστασία του δανειολήπτη δεν είναι προστασία. Προστασία του δανειολήπτη είναι να πεις στον δανειολήπτη, στα χαρίζω. Αλλά πρέπει να πεις και ποιος τα πληρώνει αυτά. Ναι, αλλά όταν, όταν το παγώνεις, προσέξτε, τι γίνεται όταν παγώνεις κάτι, διωγγώνεται. Διότι ενώ κάποιος θα μπορούσε να πουλήσει ή να εκπληστηριαστεί το σπίτι του στις αρχές της κρίσης, 2010-2011, σε τιμές περίπου της αγοράς, όσο πάει, οι τιμές πέφτουν και τα σπίτια που είναι προς εκπληστηριασμό είναι πολλά περισσότερα. Επομένως, θα πρέπει μια κυβέρνηση να πει ότι σε εσάς τα χαρίζω. Για να πει τα χαρίζω όμως, θα πρέπει τον λογαριασμό να τον μετακυλήσει. Πού? Στον φορολογούμενο, σε αυτόν ο οποίος έκανε το κουμάδο του. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι αν είναι πρώτη κατοικία, αν ο άλλος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος που ξέρω εγώ του τι είχαν αναποδιέσει τη ζωή και δεν μπορεί να τα πληρώσει. Το να βγει ένα σπίτι στο σφυρί είναι πράξη αστικής δικαιοσύνης και είναι αναπόφευκτη εξέλιξη σε μια οικονομία, γιατί αλλιώς καταργείται η τραπεζική πίστη. Επεκτείνεται ο ηθικός κίνδυνος. Υπάρχει και η αίσθηση στον κόσμο ότι όλα αυτά γίνονται για να διασωθούν οι τράπεζες και να πνιγούν εντός εισαγωγικών οι Έλληνες πολίτες που αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους, που τα χρέη τους αδυνατούν να τα πληρώσουν ακριβώς λόγω και των μνημονίων και λόγω και της κρίσης και λόγω του γεγονότος ότι έχουν περικοπεί τα εισοδήματά τους και έχουν χάσει τις δουλειές τους και κάποιοι τους έχουν επιβάλει μέτρα λιτότητας. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή να πάνε να πνιγούν. Πάντως και οι τράπεζες, συγγνώμη, βρίσκονται στην κατάσταση που βρίσκονται. Ναι, επειδή έχουν ήδη διασωθεί οι ελληνικές τράπεζες και ο Έλληνας το επισημαίνει αυτό και λέει ότι έχουν διασωθεί, έχουν ανακεφαλοποιηθεί μια, δύο, τρεις φορές. Εμάς, εντός εισαγωγικών, θα μας ανακεφαλοποιήσει κάποιος στις δικές μας τσέπες? Θα μας βάλει κάποιος λεφτά στις δικές μας τσέπες προκειμένου και εμείς να μπορέσουμε να ανασάνουμε? Υπάρχει και αυτή η διάσταση, και την ξέρετε, είναι η ανθρώπινη διάσταση. Θα ήμουν πολύ ευτυχής αν κάποιος το έκανε αυτό, αλλά ξέρετε, δεν το κάνει κανένας. Δηλαδή, όταν λέμε ανακεφαλοποιηθήκαν οι τράπεζες, τι σημαίνει αυτό? Ότι 300.000 μικρομέτοχοι χάσαν το σύνολο της περιουσίας τους και όχι μία φορά. Mm-hmm. Το χάσαν παντελώς. Δηλαδή η τιμή των τραπεζών, της μετοχής των τραπεζών, έχασε το 99,9% της αξίας της. Ανθρώπους οι οποίοι επομένως, μέσα στην κρίση τα κατάφεραν. Ένας μικρομεσός επιχειρηματίας, ο οποίος δανείστηκε και τελικά δεν κατόρθωσε να ορθοποδήσει μέσα στην κρίση, ακριβώς λόγω της πάρα πολύ ψηλής φορολογίας, λόγω της κατάφορης πτώσης της κατανάλωσης που οι ίδιοι δεν αφήνονται σε αυτό. Λοιπόν, την ίδια ώρα να μην μπορούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους, λοιπόν, τα οποία άλλοι τους δημιούργησαν. Οι ίδιοι σε κάποια άλλη περίπτωση ενδεχομένως και να μπορούσαν να αποπληρώσουν. Απορώ, διότι χρησιμοποιούμε όρους συναισθηματικούς.
τι φταίει, ας πούμε. Δεν φταίει. Σε τίποτα. Όχι, δεν φταίει. Εγώ δεν λέω ότι φταίει. Λέω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική μέρημνα για αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχει ειδική μέρημνα. Η ειδική μέρημνα είναι με οικονομικούς όρους. Και αυτή η μέρημνα είναι καλή για όλους. Γιατί αν κλείσει αυτή η τρύπα στα ύφαλα του τραπεζικού συστήματος, θα μπορέσουν οι τράπεζες από κατάσταση ζόμπι που είναι να αρχίσουν να κινούνται, θα μπορέσουν να αιμοδοτήσουν λίγο την αγορά. Και εγώ που δεν τα κατάφερα και το σπίτι μου βγήκε στο σφυρί, γιατί ήρθαν στραβά τα πράγματα. Θα έχω τη δυνατότητα σε 5 χρόνια να αγοράσω ή να πάρω ένα δάνειο, ένα καινούριο σπίτι. Από την άλλη, όμως, κάποιος θα μπορούσε να σε χαρακτηρίσει και για, έτσι, με αναλγησία. Τι απαντάτε, εγώ δεν θέλω να χάσω. Εγώ δεν θέλω, προσέξτε. Νεοφιλελεύθερη, ανάλγητη. Κάπου υπάρχει και το κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας έναντι των δεν υπάρχει κοινωνικό. Επιτάγων. Δεν υπάρχει κοινωνικό δίκτυο, το είδαμε. Μέχρι τώρα αυτό που έκανε είναι να παγώσει, σας είπα το θέμα. Όταν παγώνει ένα θέμα, όταν ξεπαγώσει, ενώ είναι μικρό, γίνεται τέρας. Mm-hmm. Δηλαδή θα βγουν σε λίγο στο σφυρί. Να σας ρωτήσω κάτι το οποίο μπορεί εκατοντάδες, και να προσέξτε κύριε Ράντου, εκατοντάδες χιλιάδες ακίνητα, ναι, και κανένας δεν θα τα παίρνει. Γιατί μια βίλα στη Μύκονο, mm-hmm, την αγοράζει κάποιος. Αλλά ένα διάρρη στη Μιχαήλ Βόδα δεν το αγοράζει κανένας. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν ακίνητα, θα πέσουν οι αξίες των ακινήτων, θα πέσουν οι αξίες των ενοικίων επίσης. Αυτό είναι καλό για κάποιον που χάνει το σπίτι εντός εισαγωγικών. Η δικιά μας πρόταση από την αρχή ήταν να παραταθεί ο χρόνος αποπληρωμής του δανείου και πέραν του προσδόκιμου ζωής του δανειολήπτη. Δηλαδή, πήρες ένα δάνειο για 20 χρόνια και πληρώνεις 800 ευρώ που δεν μπορείς να πληρώσεις τώρα. Mm. Τι μπορείς να πληρώσεις? Αν μπορείς να πληρώσεις 200, τα 20 χρόνια μπορεί να γίνουν 100, 120. Δεν έχει σημασία. Διότι θα μείνεις στο σπίτι σαφές, και κάποια στιγμή όταν χτύπα ξύλο φύγεις, ο γιος σου θα πει ότι αποδέχομαι την κληρονομιά και αποπληρώνω τη συνέχεια ή δεν την αποπληρώνω. Δεν την αποδέχομαι. Εικόνα και θεώρηση για τις οφειλές μου στο δημόσιο. Οι οφειλές μου στο δημόσιο μπορούν να έχουν δημιουργηθεί ακριβώς και λόγω της εξοντοτικής φορολογίας. Και κάποιοι άνθρωποι να χρωστάνε στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία επειδή αδυνατούν να πληρώσουν αφού τους έχει επιβάλει το κράτος. Εκεί έχουμε άλλη αντιμετώπιση, άλλη θεώρηση ή θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή των τραπεζών. Δηλαδή θα πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις μέχρι ότου ο Έλληνας πολίτης πληρώσει μέχρι τελευταία δεκάρα στο χρέος του. Η άποψή μου είναι ότι είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Διότι το μεν πρώτο συνήφθη με τη δική σου επιλογή. Δηλαδή, ναι, οι τράπεζες κάνανε επιθετική πολιτική, marketing κτλ. Οκ, σε παίρναν τηλέφωνο, ελάτε να πάρετε δάνειο. Ναι. Καλά, υπήρχε και το λιώσμα των περιστάσεων, ναι, που αναφέραμε πριν. Αλλά λόγω κρίσης. Αναλάμβαναν το ρίσκο, ναι, να χάσουν τα λεφτά τους. Χωρίς όμως την κρατική παρέμβαση. Δηλαδή, ο νόμος Κατσέλη τι έκανε στην πραγματικότητα? Δύο συμβαλόμενα μέρη κατήργησε τη συμφωνία την μεταξύ τους και πήρε το μέρος του ενός. Θα μπορούσε να πάρει το μέρος του άλλου. Είναι εξίσου άδικο και το ένα και το άλλο. Οι οφειλές προς το δημόσιο είναι εντελώς διαφορετικές. Δηλαδή, το δημόσιο είπε: τι μου λείπει τόσο. Γι' αυτό σου βάζω έμφυα. Μα δεν έχω εισοδήματα, έχω κληρονομήσει ένα μεγάλο σπίτι από τον πατέρα μου, τους γονείς μου, στο χωριό. Σύμφωνοι σε αυτό, αλλά εδώ είναι ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα. Τα των τραπεζών έναντι τα του δημοσίου. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια νέα προσέγγιση. Στα χρέη έστω. Ένας ανθρώπου που δεν έχει. Κατ' εμάς όχι. Διότι υπάρχει. Παράλληλα μέτωπα χρεών. Υπάρχει διαφορετική πηγή αυτών των χρεών. Το ένα χρέος το δημιούργησα εγώ, ναι, κάνοντας κακό υπολογισμό ενδεχομένως της δικιάς μου οικονομικής δύναμης ή των εξελίξεων. Δηλαδή η ιστορία δεν προχωράει ευθύγραμμα. Δεν ανεβαίνουν πάντα οι αξίες. Μπορεί να επηρεάσει ένα επιχειρηματία όπως έναν έμπορο όπως παλιά. Βεβαίως. Αυτό. Για μια μεταβολή των περιστάσεων που δεν είναι. Αυτό οφείλω να το λάβω υπόψη. Οφείλω να το λάβω υπόψη. Και οφείλω επίσης να ξέρω ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή, μακάρι να υπήρχε. Δεν υπάρχει όμως. Δηλαδή, η κυβέρνηση δεν έχει ευελιξία. Δεν υπάρχει. Γιατί... Δηλαδή, η εναλλακτική να σωθεί το σπίτι, mm-hmm, δεν υπάρχει. Θα το πληρώσει κάποιος άλλος. Και αυτός ο άλλος, στην επόμενη ανακεφαλοποίηση, αν χρειαστεί, θα είναι ο καταθέτης. Πείτε μου λοιπόν, για ποιο λόγο πρέπει ο καταθέτης, που μπορεί να είναι μια γιαγιά που έχει ένα κομπόδεμα, ή κάποιος ο οποίος έκανε το κουμάντο του και έχει κάποια χρήματα για να σπουδάσει τα παιδιά του, θα πρέπει να πληρώσει αυτός ο καταθέτης το δικό μου σπίτι, το οποίο δεν ξέρουμε για ποιο λόγο δεν το πληρώνω. Δηλαδή, δεν το πληρώνω γιατί είμαι στρατηγικός. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ή γιατί τα βρήκα δύσκολα. Βλέπουμε ότι πάνε την τελευταία στιγμή και πληρώνουν άνθρωποι οι οποίοι περίμεναν αυτό να συμβεί. Και αυτό έχει τεράστιο διαχειριστικό κόστος. Λοιπόν, δηλαδή, για να βρεις ποιος είναι το ένα και ποιος είναι το άλλο, έχει τεράστιο διαχειριστικό κόστος. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε και με τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν τους Έλληνες. Σε λίγο. Επανερχόμαστε
Επανήλθαμε λοιπόν για να συνεχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Θάνο Τζίμερο. Και αφού αναλύσαμε λίγο τα της πραγματικής οικονομίας και των κόκκινων δανείων αλλά και των χρεών στο δημόσιο, κύριε Τζίμερο, θέλω να πάμε σε ένα άλλο ζήτημα. Σε αυτό των επιδομάτων σε εξωκοινοβουλευτικούς αλλά και σε υπουργούς και βουλευτές, καθώς έτσι αναδείχθηκε και πάλι τις τελευταίες ημέρες το ζήτημα των προνομίων των βουλευτών. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να καταργηθούν τα συγκεκριμένα επιδόματα, αν θεωρείτε ότι είναι πολυτέλεια, αν είναι προνόμιο, αν επιβαρύνει το δημοσιονομικό, τον προϋπολογισμό του δημοσίου με τον ένα από τον άλλο τρόπο, ποια είναι η δική σας θέση? Καταρχήν θέλω να επισημάνω τον σουρεαλισμό αυτού του θέματος. Mm-hmm. Δηλαδή, ο Τσίπρας έφερε ένα νόμο που έδινε στους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς επίδομα ενοικίου. Μάλιστα, θα τον έλεγα φωτογραφικό νόμο, γιατί οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί είναι συγκεκριμένοι. Ναι. Ποιος τον έφερε τον νόμο? Ο Τσίπρας. Για τους εξωκοινοβουλευτικούς. Και, για τους και τι κάναν λοιπόν οι συγκεκριμένοι υπουργοί? Εφαρμογή του νόμου. Πήραν τα λεφτά που ο Τσίπρας τους έδωσε. Και βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι αυτό είναι ανήθικο. Άμα ήταν ανήθικο, γιατί έφερε τον νόμο? Βεβαίως είναι ανήθικο. Βεβαίως είναι ανήθικο. Και σε μια χώρα που καταραίει, δεν μπορούν εκατομμυρίουχοι, ας πούμε, να παίρνουν επίδομα κολονακίο. Οι υπόλοιποι. Όμως το τι αμοιβές πρέπει να δίδονται στους πολιτικούς είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς λέμε ότι θα έπρεπε άνθρωποι σε θέσεις ευθύνης να έχουν ανάλογες ικανότητες και να αμείβονται και ανάλογα. Δηλαδή, αν θες έναν σοβαρό υπουργό οικονομικών, σοβαρό υπουργό, και όχι κάποιον καθηγητάκο ενός κολεγίου που μας μουστράρεται για καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος είναι και μαρξιστής κιόλας, και λέει απίθανα πράγματα, τα διαβάζαμε, δηλαδή οι απόψεις του είναι για γέλια, θα πρέπει να βρεις έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος δεν κάθεται σπίτι του περιμένοντας το τηλέφωνο του πρωθυπουργού ή της κυβέρνησης. Είναι επικεφαλής μιας μεγάλης πολυεθνικής, είναι σε μια θέση ευθύνης. Έχει αξιοπρέπεια, έχει αμοιβές, έχει εκτίμηση. Και θα πρέπει να του προσφέρεις ένα ανάλογο πακέτο. Δηλαδή, αμοιβή αναλόγως προσόντων, όπως λένε στις μικρές αγγελίες, ισχύει σε όλα τα επίπεδα. Κάποια στιγμή, δηλαδή, πρέπει να απαλλαγούμε από την υποκρισία του να είναι ο βουλευτής με τις 3:60. Γιατί θα πάνε φραγκοφωνιάδες εκεί και θα παίρνουν οδηπορικά για 20 ευρώ και θα παίρνουν απόδειξη για την τυρόπιτα. Mm-hmm. Ο μισθός του βουλευτή δεν αρκεί όμως, γιατί πολλοί λένε ότι είναι υψηλός. Πρέπει για να συνοδεύεται και από για τους συγκεκριμένους βουλευτές είναι υψηλότατος. Είναι υψηλότατος. Άρα χρήζει για τους συγκεκριμένους. Αλλά ο μισθός του βουλευτή πρέπει να είναι επαρκής για τις βουλευτικές υποχρεώσεις. Mm-hmm. Τώρα, αν οι συγκεκριμένοι βουλευτές της συγκεκριμένης βουλής είναι ακατάλληλοι και είναι ανεπαρκείς για αυτές τις υποχρεώσεις, είναι μια άλλη ιστορία. Η δικιά μας άποψη είναι ότι ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας δεν θα πρέπει να έχουν στεγανά. Και θα πρέπει να υπάρχει κινητικότητα από τον ένα στον άλλον. Και αυτό αφορά και τις πολιτικές θέσεις, αφορά και το δημοσιοϋπαλληλικό. Εγώ σας το ρωτώ, γιατί έχετε και ευθέως δηλώσει ότι θα πρέπει να υπάρχουν απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων και οτιδήποτε επιβαρύνει τον προϋπολογισμό, τον δημόσιο προϋπολογισμό, προφανώς το βλέπετε περισσότερο σκοπτικά. Και σε αυτό το πλαίσιο, εγώ αναρωτιέμαι αν θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια κατάργηση κάποιων προνομίων, κάποιων επιδομάτων των βουλευτών που εσείς θεωρείτε ότι είναι περιττά. Είναι περιττά κάποια από αυτά ή όχι? Είναι περιττά, όπως η συμμετοχή, ας πούμε, στις επιτροπές. Είναι δουλειά τους αυτή. Να. Είναι δουλειά να συμμετέχουν στις επιτροπές. Δηλαδή, είσαι βουλευτής και έχεις ένα πακέτο υποχρεώσεων. Δεν θα αμείβεσαι εξτρά για συμμετοχή στις επιτροπές. Μάλιστα. Και άλλα πράγματα, όπως το θέμα της ασυλίας ή αυτό που βλέπουμε τώρα με την Οβάρτης, το να είναι η Βουλή ο δικαστής των πολιτικών. Πώς τη βλέπετε την υπόθεση Οβάρτης, γιατί θα θέλω να πάμε και εκεί? Θεωρείτε ότι είναι ένα σκάνδαλο πράγματι? Πριν να πάμε εκεί, να σας πω ότι εμείς προτείνουμε, δηλαδή αυτό το πρότεινε η δημιουργία ξανά από το 2011, ότι όλοι θα έχουν το φυσικό τους δικαστή. Και τα εγκλήματα, τα ποινικά αδικήματα, εν πάση περιπτώσει, των πολιτικών δεν θα παραγράφονται ποτέ. Γιατί ένας πολίτης δεν έχει τη δυνατότητα να τα μαγειρέψει ώστε να παραγραφούν τα αδικήματά του. Αν δηλαδή του πολίτη παραγράφονται στα 5 ή στα 20 χρόνια, αν πρόκειται για κακουργήματα, των πολιτικών θα πρέπει να τους ακολουθούν πλέον μέχρι τον τάφο. Υπέρ της συγκεκριμένης αναθεώρησης, δεν την κάνανε όμως αυτή την αναθεώρηση καμία και θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν και το Σύνταγμα. Θα μπορούσε αυτή η Βουλή δηλαδή να είναι αναθεωρητική, αλλά δεν το προτίμησε ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε πολύ περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ που μοίραζε χαρτιά εκείνη την περίοδο. Εκτιμάτε ότι στην Οβάρτης θα προχωρήσει η έρευνα ή ότι θα μείνουμε στις εντυπώσεις? Γιατί αυτό το οποίο υποστηρίζει η αντιπολίτευση είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε ούτε αθώους ούτε ενόχους. Ήθελε να μείνουν οι σκιές, που έτσι κι αλλιώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυπτε κάτι συγκλονιστικό σε βάρος των
10 πολιτικών προσώπων. Εσείς εκτιμάτε ότι θα προχωρήσει η έρευνα και αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση ή ότι θα μείνουν οι σκιές? Όχι, εκτιμώ ότι θα μείνουν οι σκιές, γιατί η κυβέρνηση θέλει να υπάρχουν φήμες και σκιές. Δεν θέλει αποτέλεσμα. Μάλιστα. Όμως η αντιπολίτευση θα έπρεπε να μας εξηγήσει και να το εξηγήσει στους ψηφοφόρους της, στους φορολογούμενους και στα στελέχη, ποια είναι η θέση της, ποια είναι η οπτική της για την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης από 1,5 δις στα 5 δις επί πρωθυπουργίας του αναμορφωτή, του επανιδρυτή του κράτους. Και επί υπουργίας Αβραμόπουλου και Κακλαμάνη. Πώς έγινε αυτό? Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σταματήσει αυτή η ιστορία με την υπερτιμολόγηση των φαρμάκων. Να σας πω, πρόκειται για καραμπινάτο σκάνδαλο, το οποίο περιλαμβάνει τους πάντες. Και πολιτικούς περιλαμβάνει, και δημοσίους λειτουργούς σε θέσεις κλειδιά περιλαμβάνει, και γιατρούς και εταιρείες και τα πάντα. Και μάλιστα είναι εις βάρος, των υγιώς λειτουργούντων σε αυτή την ιστορία. Αλλά έχει πολύ μεγάλη διότι ο άλλος προσπαθεί να πουλήσει με το σταυρό στο χέρι. Και ο διπλανός πάει και του λέει: Κοιτάξτε, δεν θα πουλήσει αυτό, σου δίνω τόσο. Η εκτόξευση της φαρμακευτικής δαπάνης, και αναρωτιέμαι, είναι τελικά για σας ένα πολιτικό σκάνδαλο ή είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ενδεχομένως και να ενέχει ποινικές ευθύνες? Γιατί η κυβέρνηση έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το να υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Μετά όμως ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για πολιτικές ευθύνες. Τελικά τι είναι? Οι πολιτικές ευθύνες είναι ένας τρόπος να πεις κουκουλώνω τις ποινικές. Πολιτικές ευθύνες θα πει δεν πειράζει, εγώ λέω κάτι, ας πούμε, για να πω ότι κάπως αναγνωρίζω κάτι και γεια σας, πάω στο επόμενο. Όχι, οι ευθύνες είναι ποινικές, διότι όταν υπάρχει χρηματισμός δημοσίων λειτουργών, αυτό είναι ποινικό αδίκημα, δεν είναι πολιτικό. Πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θορυβήθηκε από τα όσα είπε ο κ. Βενιζέλος για σχάτη προδοσία και ειδικό δικαστήριο που είπε ο κ. Σαμαράς στη Βουλή? Γιατί τον είδαμε ότι μετά από αυτές τις ομιλίες εμφανίστηκε πιο μετριοπαθής, μίλησε μόνο για πολιτικές ευθύνες. Πιστεύετε ότι θορυβήθηκε από αυτά? Ενδεχομένως, γιατί ίσως με τις μικρές του αντιληπτικές ικανότητες να αρχίζει να καταλαβαίνει ότι τα πράγματα σφίγγουν. Και ότι όταν χάσουν την εξουσία, πολλά από αυτά που κάναν είναι ποινικού ενδιαφέροντος. Άλλωστε, εγώ από το 2011 επίσης είχα πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ψυχιατρικού και ποινικού ενδιαφέροντος. Όχι πολιτικού. Βεβαίως, οι πράξεις του έχουν πολιτικό αποτέλεσμα. Αλλά μόνο έτσι μπορείς να προσεγγίσεις πραγματικά το ΣΥΡΙΖΑ. Σαν ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ιδιότυπη αντίληψη της πραγματικότητας και ένα ιδιότυπο ηθικό υπόβαθρο. Δηλαδή, έως από ανεπαρκές, έως εντελώς ανύπαρκο. Φαίνεται ότι από τη στιγμή που εσείς το χαρακτηρίζει το σκάνδαλο, την υπόθεση της Νοβάρτης, σκάνδαλο είτε αφορά πολιτικά πρόσωπα, δεν αφορά πολιτικά πρόσωπα, αφορά ενδεχομένως μόνο γιατρούς. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό το πεδίο με το ΣΥΡΙΖΑ, με την κυβέρνηση, ότι πρόκειται για σκάνδαλο. Γιατί στην αρχή είχε αμφισβητηθεί και από την αντιπολίτευση για το αν πρόκειται για σκάνδαλο ή όχι, για προσπάθεια να αποπροσανατολιστεί η γνώμη από άλλα ζητήματα. Σκάνδαλο ήταν από το 2000. Όλα ήταν σκάνδαλα, αλλά δεν είναι σκάνδαλο έτσι όπως το παρουσίασε. Δηλαδή, οι δίθεν ενοχές συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων είναι αστείο να παρουσιάζονται με αυτόν τον τρόπο. Είναι σκάνδαλο που παρουσιάζεται και με λάθος τρόπο. Είναι ένα σκάνδαλο πολύ ευρύτερο, αλλά τι κάνουμε στην Ελλάδα? Επειδή δεν θέλουμε να ακουμπήσουμε πολλούς, ειδικά όταν εκεί είναι η εκλογική μας πλατεία, βρίσκουμε έναν αποδιοπομπαίο τράγο, του τα φορτώνουμε όλα ή κατασκευάζουμε έναν αποδιοπομπαίο τράγο και το φορτώνουμε. Μάλιστα. Δηλαδή, να πάμε στο σκάνδαλο των εξοπλισμών, ας πούμε. Υπάρχει ένας Έλληνας ο οποίος να πιστεύει ότι μόνο Άκης τα έπαιρνε. Γιατί μόνο Άκης είναι στη φυλακή? Ναι, άρα το ίδιο θα γίνει και εδώ. Υπάρχει η αίσθηση ότι τελικά μόνο ο Τσοχαντζόπουλος πλήρωσε για... Γιατί ήταν κορόιδο, και κατέγραφε και κρατούσε ημερολόγιο Μίζας. Αν δεν κρατούσε ημερολόγιο Μίζας, θα ήταν απέναντι από την Ακρόπολη με την κυρά του και θα βλέπανε τον Ιερό Βράχο. Σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, όλες αυτές οι υποθέσεις, οι λίστες Λαγκάρντ, τα εξοπλιστικά, και τελικά δεν προέκυψε κάτι εναντίον πολιτικών προσώπων όλα αυτά τα χρόνια που ερευνώνται αυτές οι υποθέσεις? Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε σε ένα μέρος του κόσμου μια δίκαιη αγανάκτηση. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και εγώ, ξέραμε ότι γίνονται έσχοι. Ξέραμε, ας πούμε, ότι οι αναθέσεις δημοσίων έργων είχαν πακέτο και ένα 5% που πήγαινε στα κόμματα. Όλες. Όχι του Μετρό. Θα
θα κατέβετε όλες αυτόνομα στις εκλογές. Το εκατομμύριο του Τσουκάτου, ας πούμε, δεν μάθαμε μάλιστα τι έγινε. Λοιπόν, επειδή έχουμε πάρα πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, πάμε να δούμε λίγο πότε εσείς βλέπετε εκλογές και πώς αναμένετε να κατέλθετε εσείς αυτόνομα, με κάποια ενδεχόμενη συμμαχία, συνεργασία με κάποιο άλλο φορέα ακόμα. Εκλογές βλέπω όπως βλέπει και αυτός που προκυρήσει εκλογές. Δηλαδή το κίνητρο των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ είναι το τελευταίο δευτερόλεπτο μισθοδοσίας. Διότι ξέρουν ότι αυτό το σενάριο δεν θα το ζήσουν ποτέ στη ζωή τους. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν με ένα φραπέ στα Εξάρχεια, ας πούμε, ήταν περιθωριακοί και σέρβιραν ποτάκια σε κάνα μπαρ, αποκλείεται να ξαναονομαστούν πρωθυπουργικοί σύμβουλοι, κύριε Υπουργέ, ελάτε, σας ανοίγω την πόρτα. Αυτό είναι ένα σενάριο που είναι μια και έξω. Άρα αυτό θα το ζήσουν μέχρι τελευταία στιγμή και θα φροντίσουν να πληρωθούν κιόλας μέχρι τελευταία στιγμή. Επομένως, δεν βλέπω σύντομα εκλογές, εκτός αν κάποιος πείσει τον Τσίπρα ότι αν κάνεις εκλογές τώρα θα γλιτώσουν τα χειρότερα. Π.χ. Ας πούμε τα δικά σας τώρα, γιατί μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Μια πιθανή χρονολογία αυτού του δεύτερου σενάριου, το οποίο είναι δεύτερο, είναι φέτος το φθινόπωρο. Εμείς θα κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές αυτές, επιμένοντας στο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη με κρατισμό. Γιατί με τα λύπης μας βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία υιοθετεί πάλι τις κρατικιστικές απόψεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν αγγίζω δημοσίους υπαλλήλους. Μήπως όμως, κύριε Τζίμι, πρέπει κάπου να βάλετε νερό στο κρασί του ρεαλισμού ενδεχομένως ή τις ιδεολογίες που ενδεχομένως να έχετε και να δείτε και λίγο ενδεχομένως την πιο κοινωνική χρειά που ο κόσμος θέλει να δείτε, προκειμένου και να σας βάλει στην Ελληνική Βουλή. Δέχεστε να βάλετε κάπως κάτι παραπάνω στην ατζέντα σας? Θα καταργούσαμε εντελώς το κρασί και θα πίναμε μόνο νερό αν ήταν θέμα. Αν ήταν θέμα δικού μας γούστου. Αλλά εδώ πρόκειται για την ανάπτυξη της χώρας και η ανάπτυξη της χώρας γίνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν γίνεται με τον δικό μας ή με τον δικό σας τρόπο. Μάλιστα. Ανάπτυξη γίνεται με έναν τρόπο. Δηλαδή μειώνεις τη φορολογία και άλλα πράγματα. Σταθερότητα, γρήγορη απονομή, δικαιοσύνη κτλ. Μειώνει δραστικά τη φορολογία γιατί ο γείτονας που είναι ο ανταγωνιστής σου έχει φορολογία στο 10 και στο 12% και πολύ πιο κάτω και εσύ έχει στο 80%. Πρώτα τη μειώνει. Πρώτα δημιουργείς. Φυσικά και μας επιτρέπουν. Αρκεί. 3,5% πλεόνασμα έχουμε στόχο. Ποτέ δεν μας είπαν οι εταίροι αυξήσει τους φόρους. Μας είπαν ότι δεν θα ξοδεύετε περισσότερα από αυτά που βγάζετε. Άρα, εάν περικοπούν οι κρατικές δαπάνες, συμπαθάτε με, περικοπούν δραστικά οι κρατικές δαπάνες, μόνο τότε μπορούν να περικοπούν μάλιστα οι φόροι και μόνο τότε θα έρθουν επενδύσεις. Καλά είναι τα αυτιά οι πολίτες, αυτό θέλουν. Δηλαδή ο Σόρας έχει ακόμη χιλιάδες οπαδούς, έτσι. Με το γαργάλιμα των αυτιών όμως φτάσαμε σε αυτή την κρίση και δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε γαργαλώντας. Ας ελπίσουμε ότι θα βγούμε στο ξέφωτο της ανάπτυξης, έστω και λίγο καθυστερημένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση να ευχαριστώ θερμά τον κύριο Θάνο Τζίμερο που ήταν εδώ μαζί μας.